Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Ευρωπαίοι φαίνεται να εντατικοποιούν τις τεχνικές συζητήσεις γύρω από την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Περισσότερο θα μας πει ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Είναι μια κουβέντα η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, όπως όλοι γνωρίζουμε. Φαίνεται όμως ότι σιγά σιγά οδεύει προς μια, αν όχι ολοκλήρωση, μια πλάση μια ορίμανση, καθώς φαίνεται ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, σε λέμε τέλη Ιουνίου, μπορεί να πάει και τέλη Ιουλίου, θα πρέπει να υπάρχει μια λύση, μια διπλή λύση πακέτο που αφορά και την ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης, άρα και την έξοδο από το μνημόνιο, αλλά και ταυτόχρονα τη διευθέτηση ή την τρόπο, την αδιευθέτηση του ελληνικού χρέους. Μιλάμε σίγουρα για κάποια μεσομακροπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, τα οποία προφανώς είναι ξεκάθαρο, δεν περιλαμβάνουν κούρεμα, ονομαστικό κούρεμα του χρέους. Αυτό έχει βγει από το τραπέζι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπάρχουν όμως κάποιοι έμεσοι τρόποι προκειμένου η Ελλάδα να διευκολυνθεί ως προς αυτό και να μπορέσει να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη άνεση τις υποχρεώσεις των δανειστών. Αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν κάποιο πάγωμα των δόσεων, επιμήκυνση. Αυτό που θα ήθελε η ελληνική πλευρά είναι διατήρηση των χαμηλών επιτοκίων για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και η δυνατόν μετακύληση, μεταφορά των περιόδων αποπληρωμής του ελληνικού χρέους προς το μέλλον. Ενδεχομένως και το γαλλικό μοντέλο, το οποίο προβλέπει συσχετισμό του χρέους με την ανάπτυξη. Αυτό είναι ίσως και το επικρατέστερο σενάριο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι και κάτι το οποίο το θέλει και η ελληνική πλευρά, να συνδυάσει δηλαδή τους ρυθμούς ανάπτυξης της χώρας με τον τρόπο που πληρώνει στο χρέος, ούτως ώστε όταν πηγαίνει καλά η Ελλάδα, τις χρονιές που καταγράφει υψηλότερη ανάπτυξη η Ελλάδα να πληρώνει και περισσότερα χρήματα στους δανειστές, και αν κάποιες χρονιές τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά, να μην έχει το μαχαίρι στο λαιμό και να έχει να καλύψει ταυτόχρονα και υπέρογκα ποσά για το χρέος. Προφανώς βέβαια όλο αυτό είναι στριφασμένο και με την πορεία των μεταρρυθμίσεων αλλά και την εξέλιξη της τέταρτης αξιολόγησης, καθώς τόσο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όσο και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν θέσει τα συγκεκριμένα προαπαιτούμενα, όπως μεταξύ αυτών είναι να προχωρήσουν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, να προχωρήσουν μια σειρά από μεταρρυθμίσεις αλλά και οι αποκρατικοποιήσεις, και εφόσον γίνουν αυτά θα είναι η λογική ενός καρότου και μαστιγιού για την Ελλάδα, με την προσέγγιση ότι κοιτάξτε, κάντε αυτά που πρέπει να κάνετε και εμείς είμαστε εδώ για να σας στηρίξουμε. Βέβαια, για να είμαστε ξεκάθαροι, κάποια ελάφρυνση του χρέους θα συνοδευτεί με επιπλέον εποπτεία. Είναι σίγουρο ότι εφόσον πάμε για κάτι που θα προχωρήσει για αρκετά χρόνια, για κάποια μέτρα, αυτά τα ελάφρυνση, τα οποία δεν θα είναι ενός και δύο ετών, δεν έχει νόημα να είναι για ένα και δύο χρόνια, μιλάμε για μια μακροχρόνια οικονομική εποπτεία για την Ελλάδα, καθώς αυτή η βοήθεια τρόπον την από τους εταίρους θα συνοδεύεται από, ακριβώς από έλεγχο, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι προϋποθέσεις που και αυτοί με τη σειρά τους θα θέσουν πληρούνται. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε να κλιμακώνονται μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Σίγουρα από τώρα μέχρι και τα μέσα του Απριλίου δεν πρόκειται να έχουμε κάποια εξέλιξη. Αυτή τη βδομάδα είναι το Πάσχα των Καθολικών, την επόμενη είναι το Πάσχα των Ορθοδόξων. Άρα μιλάμε για ουσιαστικά μετά τα μέλη, μετά με τα μέσα προς τα τέλη Απριλίου, και σίγουρα βλέπουμε κάποια κλιμάκωση Μάιο και Ιούνιο.